Τηλεδιάσκεψη είχε ο Πρωθυπουργός με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο. Ενδεικτικά, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέπονται η θέσπιση κινήτρων για την εντός σχεδίου δόμηση, τους υποδοχείς οργανωμένης εγκατάστασης επιχειρήσεων και τα σχέδια με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η απλούστευση και μείωση των γενικών χρήσεων γης, η μεταφορά συντελεστή δόμησης, η βελτίωση στη λειτουργία του κτηματολογίου, η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός του οικοδομικού κανονισμού, η επίλυση προβλημάτων σε ειδικά χωροταξικά σχέδια, υδατοκαλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Ταυτόχρονα το Υπουργείο προωθεί άμεσα προς διαβούλευση και εφαρμογή υπουργικές αποφάσεις που βελτιώνουν τη ζωή και την κίνηση στα αστικά κέντρα μέσα από τη θέσπιση κανόνων για την προσαρμογή υφιστάμενων κτηρίων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία, την εφαρμογή μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τη χρήση του ποδηλάτου, το σχεδιασμό αστικών οδών και υπαίθριων δημοσίων χώρων. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Κέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και η Γενική Γραμματέα Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων Βίκη Λοΐζου.